Παρότι ο κύριος Μητσοτάκης και στο απόσπασμα που δείξατε προσπαθεί να το μαζέψει λίγο, όπως λέω, σε σχέση με τις βαριές κουβέντες που έχουν υποθεί από την αξιωματική αντιπολίτευση, επιμένει στο σενάριο αυτό που αναφέρει ότι η κυβέρνηση υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Όσα ελλείμματα και αν έχει επιδείξει και η σημερινή κυβέρνηση σε ζητήματα θεσμικά ή δημοκρατικά, η δημοκρατία μας, επαναλαμβάνω για όσους μας ακούνε, το λέω και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος, δεν κινδυνεύει, είναι στερεωμένη και όποιες αδύνατες και ελληματικές τις πλευρές, είτε για λόγους διαπλοκής είτε για λόγους διαφθοράς, πρέπει από τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν συνέπεια, συνέχεια και αποφασιστικότητα για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά σε κάθε πεδίο, να προχωρήσει μπροστά για να στεριώσει ακόμα πιο πολύ η δημοκρατία μας. Και παρά την σκανδαλολογία που είναι άλλο τα σκάνδαλα ή τις υπερβολές όπως αναφέρθηκαν από πολλούς βουλευτές τώρα, είτε είναι υπόλογοι θεωρητικά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία είτε όχι, νομίζω πρέπει να κρατάει ο κάθε συμπολίτης μας ότι όλοι είναι αθώοι παρά τις προπαγανδιστικές εχμές ή φορτίσεις που παρουσιάζουν διάφορες συγκυρίες, και το πρώτιστο είναι για όλους μας σε κάθε πεδίο, από το μικρό μέχρι το μεγάλο, ο πολίτης να απαιτεί και να στέκεται και ο ίδιος με διαφάνεια, με αξιοποίηση του νομικού πλαισίου και απέτηση αυστηρή απέναντι στα κόμματα να ισχυροποιούν τη δημοκρατία και τις σχέσεις δημοκρατίας οικονομικών συμφερόντων. Έχει μία σημασία αυτό και μέσα από τις επιλογές των πολιτικών δυνάμεων και τα αποτελέσματα όταν κυβερνάνε φαίνεται νομίζω και μία προοπτική. Σε ευχαριστώ.